Καλημερίσουμε και τον κύριο Μουσκίδη, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είναι μαζί μας για να δούμε τι γίνεται. Κύριε Μουσκίδη, καλή σας μέρα. Με τα ενοίκια, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλευρά λέει ότι ο νόμος της αγοράς θα το ρυθμίσει από μόνος του. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες προεκτάσεις. Έχει δώσει και κάποιες διευκολύνσεις βεβαίως με το πακέτο, αλλά πάμε να τα πάρουμε από την αρχή και να μας πείτε κι εσείς από τη δική σας πλευρά πώς έτσι χαρτογραφείτε τα πράγματα που είστε μέσα στην αγορά και είναι το αντικείμενό σας. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Να πω ότι με απογοήτευση βλέπουμε κάποια κόμματα. Ακόμα και την Ιστάτη, περάσαμε και την Ιστάτη, διότι οι επιχειρήσεις, και μιλώ και σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών και σαν επιχειρηματίας. Υπάρχουν σήμερα επιχειρήσεις οι οποίες μετρούν τα κουκιά τους κάθε πρωί για να βγάλουν την ημέρα οικονομικά. Σωστό. Και έχουμε την Βουλή, η οποία δεν ξέρω τι κάνουν. Η πραγματικότητα είναι δεν ξέρω τι γίνεται στη Βουλή μας στην Κύπρο, που καθημερινά τσακώνονται από τα κανάλια και δεν βλέπουμε να προχωρούν τα πακέτα τα οποία εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση ή εισηγείται η κυβέρνηση. Mm-hmm. Να σταματήσουν να συζητούν και να κάτσουν κάτω, να τα έβρουν και να περάσουν τα μέτρα τα οποία θα δώσουν ένεση ρευστότητα στην αγορά να μπορέσουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές ιδεολογίες, αλλά στο τέλος της ημέρας ο Κύπριος πολίτης και ο Κύπριος ψηφοφόρος δεν τρώει κουτόχορτον πλέον. Να σταματήσουν να νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτά έτσι ως εισαγωγή, διότι κουραστήκαμε πλέον να ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Τώρα όσον αφορά το τι συμβαίνει με τα ενοίκια, θα ήταν ευχής έργων η κυβέρνηση να μπορούσε να χορηγήσει τα ενοίκια. Δηλαδή να έρθει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη και τους ιδιώτες που είναι ενοικιαστές να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή με μια γενναιόδορη χορηγία. Το κράτος έκανε κάποιες σημαντικές ενέργειες, δηλαδή κατάφερε να πείσει τις τράπεζες να αναβάλουν τις δόσεις για 9 μήνες. Έδωσε και δίνει κάθε μήνα ένα μεγάλο ποσό έναντι των μισθών των υπαλλήλων των επιχειρήσεων που βοηθά πάρα πολύ. Θα δώσει τώρα χορηγία, δωρεάν λεφτά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά και χαμηλότερα δάνεια. Όλα αυτά συντρέχουν για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να πληρώσουν τα ενοίκια τους. Άρα λέω ότι ναι, το κράτος δεν κατάφερε να δώσει απευθείας λεφτά στους ενοικιαστές, αλλά τους δίνει έμμεσα με πολλούς άλλους τρόπους τη δυνατότητα να πληρώσουν τα ενοίκια. Εμείς ως σύνδεσμος έχουμε προτρέψει πάρα πολλές φορές τους ιδιοκτήτες και τα μέλη μας ιδιοκτήτες, εάν χρειάζεται και εκεί και όπου μπορούν ήδη να έρθουν χορηγοί ή ήδη να προσφέρουν δηλαδή είτε εκπτώσεις είτε αναστολές ενοικίων, όπως έγιναν αναστολές των τραπεζών με κάποιον τρόπο να πληρωθούν τα ενοίκια σταδιακά και σε μεταγενέστερο στάδιο, ούτως ώστε να μην χαθεί ούτε ένας καλός ενοικιαστής. Αυτή είναι η προτροπή μας. Γνωρίζουμε ότι ήδη έγιναν αρκετές κινήσεις εκ μέρους ιδιοκτητών, δηλαδή έκατσαν κάτω με τον ενοικιαστή τους, τα συζήτησαν και όπου υπήρχε και η πρόθεση και η δυνατότητα, έχουν γίνει κάποιες διευθετήσεις τις οποίες χαιρετίζουμε. Ναι. Εγώ λέω αυτά πρέπει να είναι ένα μικρό μέρος του φάσματος των ενοικίων. Δεν είναι δυνατόν όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι ενοικιαστές από την πανδημία να μην κρατούν, να πληρώσουν τα ενοίκια τους για ένα-δύο μήνες. Δηλαδή δεν ξέρω τι επιχειρήσεις υπάρχουν που είχα μόνο λεφτά για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δεν εντάξει, το ξέρουμε όμως αυτό, κύριε Μουσκίδη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν για το σήμερα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Η ζωή έχει και αναποδιές, δεν είναι όλα ρόδινα. Αγαπητέ Κωνσταντίνο, τι ποσοστόν του συνόλου είναι αυτές οι επιχειρήσεις και είναι αυτοί οι ενοικιαστές. Δηλαδή πρέπει να είμαστε, αυτό λέω, ότι εκεί και όπου χρειάζεται και εκεί και όπου υπάρχει δυνατότητα, ναι, θα γίνει αυτή η ρύθμιση. Ναι, όμως λέτε, όπου υπάρχει δυνατότητα όμως, αν ενδεχομένως μια μικρομεσαία επιχείρηση που όντως δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, είναι το ένα κομμάτι, είναι και το κομμάτι όμως αυτού που λαμβάνει το ενοικιό που μπορεί
να το δίνει παρακάτω και χαλά τον κύκλο της δικής του βιωσιμότητας. Δηλαδή, πρέπει να δούμε και τις δύο πλευρές. Ακριβώς. Είχαμε κάνει μια έρευνα ως σύνδεσμος και βρήκαμε ότι το 90% των ιδιοκτητών έχουν ένα μέχρι δύο υποστατικά, που σημαίνει ότι είναι είτε συμπληρωματικό του μισθού τους, είτε είναι και το μοναδικό τους εισόδημα. Άρα αυτό είναι το ερώτημα. Έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης να κάνει είτε την έκπτωση είτε την αναστολή των δόσεων, εάν ζει καθημερινά από αυτά τα ενοικία? Γι' αυτό είπαμε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να μπει στα παπούτσια μιας σχέσης μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή και να κάνει μια μαζική μείωση, αν θέλετε, ή αναστολή. Και πράγματι η κυβέρνηση το αναγνώρισε αυτό, το είδαν ότι είναι αντισυνταγματικό πολύ πιθανόν και έτσι προχώρησε με άλλα μέτρα για να βοηθήσει τους ενοικιαστές. Κύριε Μουσκίδη, συνήθως εν καιρό κρίσεων, πέραν των συζητήσεων που γίνονται αν μπορούν ή όχι να πληρώνουν τα ενοίκια τους και τις διευκολύνσεις που πιθανόν να δίνουν κάποιοι ιδιοκτήτες, υπάρχει και μια συζήτηση που αναπτύσσεται για την ανάγκη μείωσης των τιμών αυτών των ενοικίων. Κατόπιν και ετοιμάτων των ενοικιαστών, διαμορφώνεται κάποια τάση αυτή την περίοδο προς αυτή την κατεύθυνση? Οι τιμές των ενοικίων καθορίζονται από τη ζήτηση και την προσφορά. Δηλαδή πόσος κόσμος χρειάζεται να ενοικιάσει, πόσοι ενοικιαστές υπάρχουν που ψάχνουν και πόσα υποστατικά υπάρχουν διαθέσιμα. Αυτό είναι διαχρονικό. Αν δεν αλλάξουμε καθεστώσεις στην Κύπρο και διατηρήσουμε το σύστημα, το οικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιούμε, πιστεύω θα συνεχίσει να ισχύει αυτή η παράμετρο. Ναι. Τώρα στην Κύπρο έχουμε διάφορες στρεβλώσεις που ήρθαν από το παρελθόν, οι οποίες μας κατατρέχουν, όπως είναι το ενοικίο στάσιο. Αυτός είναι ένας νόμος ο οποίος ξεχωρίζει κάποια ακίνητα, τα οποία βασικά είναι ακίνητα στις πόλεις, τα οποία χτίστηκαν πριν από τις 31 Δεκέμβρη του 1999, τα οποία υπόκειται σε διαφορετικούς όρους. Δηλαδή όταν λήξει το συμβόλαιο, το μονοετές, το αρχικό συμβόλαιο που όλοι κάνουμε, τότε αυτό το υποστατικό και αυτός ο ενοικιαστής που είναι μέσα υπόκειται σε διαφορετικούς όρους που καθορίζονται από αυτήν την νομοθεσία, την περί ενοικιοστασίου νόμου. Αυτός ο νόμος δυστυχώς ανέβασε τα ενοίκια. Θα το λέω μέχρι να το καταλάβουν οι ηθήνοντες και τα κόμματα και να το διορθώσουν και να το φύγουν από τα πόδια μας, γιατί δημιουργούν τις στρεβλώσεις. Τα ίδια ακίνητα δίπλα-δίπλα, το ένα είναι στη μισή τιμή, το μισό ενοίκιο από το άλλο. Αυτά τα ενοίκια όταν τα έχει κάποιος ενοικιαστής δεν φεύγει να τα αφήσει. Άρα τα μισά περίπου ενοικιαζόμενα ακίνητα, μιλούμε και για οικιστικά και για εμπορικά, δηλαδή γραφεία καταστήματα, ένας ο οποίος πληρώνει το μισό ενοίκιο που μπορεί να πάρει στο επόμενο υποστατικό του, δεν είναι τρελός να φύγει. Και έτσι καταντήσαμε τώρα να έχουμε δύο ειδών ταχυτήτων, δύο ταχυτήτων ακίνητα και δύο ταχυτήτων ενοικιαστές και ιδιοκτήτες, το οποίο είναι παράλογο τη σήμερα ημέρα να υπάρχει. Και πρέπει αυτό να το δουν σύντομα οι άρχοντες και να σταματήσουν να φοβούνται να κάνουν τομές, διότι αυτός ο νόμος είχε λόγο ύπαρξης των καιρών της εισβολής. Γι' αυτό έγινε να προστατεύσει τους πρόσφυγες που ήρθαν από το βόρειο μέρος της Κύπρου στις ελεύθερες περιοχές. Νομίζω ότι επαρήλθε αυτή η περιοχή. Δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης αυτός ο νόμος και πρέπει να τον καταργήσουν, ώστε όλα τα γίνεται να μπουν στην αγορά και έτσι να μεγαλώσει η προσφορά, ώστε η ζήτηση να πάει σε μεγαλύτερο όγκο να γίνεται και να μειωθούν τα ενοίκια. Άρα, απάντηση είναι ναι, υπάρχει ο νόμος των ενοικιαστασίων που θα βοηθήσει και δεύτερον, υπάρχει ζήτηση και προσφορά. Εάν η οικονομία μας που θα μειωθεί, θα έχουμε ύφεση φέτος, δεν θα έχουμε ανάπτυξη, το γνωρίζουμε, απλώς είναι το θέμα πόσο μεγάλη ύφεση θα είναι και αυτό εξαρτάται από την ταχύτητα που θα εγκριθούν τα μέτρα που συστήνει η κυβέρνηση. Άρα, αναλόγως της ύφεσης και αναλόγως της κινητικότητας της οικονομίας, θα είναι και η ανάγκη για ενοικίαση νέων υποστατικών. Αυτό θα καθορίσει και τις τιμές. Αν θυμάστε το 2013, είχαμε σοβαρότατες μειώσεις ενοικίων, διότι πράγματι πολλοί ενοικιαστές δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώνουν το ύψος των ενοικίων της τότε εποχής και ακόμη δεν είχαν τη δυνατότητα να ενοικιάζουν οτιδήποτε. Μάλιστα. Και θυμάστε τι έγινε. Και οι τιμές του 2013 ακόμη
δεν έφτασαν στα επίπεδα σημερινά. Δηλαδή έχει υποστατικά τα οποία σήμερα είναι κάτω από τις αξίες που ήταν το 2012 προς 2013, την ώρα της κρίσης δηλαδή που είχαν μειωθεί. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μουσκίδη. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.